η αντίστροφη μέτρηση και η συνεργασία φωτιά. Την ώρα που ο Ανδρέας παλεύει να κρατηθεί στη ζωή, εντοπίζεται στο δάσος το πτώμα του Κοσμά. Από την άλλη, η Αγγελική και ο Σταύρος συνεργάζονται για πρώτη φορά με στόχο να αποσπάσουν την ομολογία του Μαυροδήμου και έρχονται κοντά, ενώ η Άννα μπαίνει σε νέες περιπέτειες εξαιτίας της ανεψιάς της. Όσο ο Ανδρέας δίνει μάχη για τη ζωή του, με τους γιατρούς να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να τον σώσουν, ο Δημήτρης με τον Σταύρο ψάχνουν να βρουν ποιος το μαχαίρωσε. Από την άλλη, ο Βλάσης, συνειδητοποιώντας πως ο χρόνος μετράει αντίστροφα για εκείνον, ζητάει από τη Δανάη να τον βοηθήσει, να ξεφύγει και να γλιτώσει τη φυλακή. Την ίδια στιγμή, η Αγγελική και ο Σταύρος αποφασίζουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και για πρώτη φορά συνεργάζονται. Στόχος τους είναι να αποσπάσουν την ομολογία του Στέφανου Μαυροδήμου για τη δολοφονία της Σοφίας Τσακυρλή. Έτσι βάζουν στην άκρη τις αντιπαραθέσεις και έρχονται κοντά, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται όμορφα συναισθήματα ανάμεσά τους. Από την άλλη, ο Μίλτος οδηγεί τον Μάρκο και τον Αλέκο στο σημείο που έθαψαν με τον Άκη το πτώμα του Κοσμά. Ο Αλέκος δεν αφήνει το χρόνο να περάσει και λίγο αργότερα οδηγεί την αστυνομία στο σημείο. Τελικά η έβρεση του πτώματος στο δάσος κάνει τον Σπύρο να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια του. Στη σκέψη πως θα αποκαλυφθούν όλα, τον λούζει κρύος υδρότας. Τόσο εκείνος, όσο και ο Γεράσιμος και ο Θοδωρής κάθονται σε αναμένα κάρβουνα, γνωρίζοντας πως η αντίστροφη μέτρηση για να βγει στην επιφάνεια το ένοχο μυστικό τους για το θάνατο του Κοσμά πλησιάζει. Και ενώ ο Γεράσιμος δεν μπορεί να ηρεμήσει στιγμή, ο Αλέκος τρίβει τα χέρια του από εικονοποίηση, παρακολουθώντας τις εξελίξεις. Αν μας βλέπετε πρώτη φορά, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ενημερώσεις μας. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο.